το Αρχείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, στο Μακρύγιαλο. Αυτήν την όμορφη παραθεριστική παραλιακή περιοχή της Πιερίας και του Θερμαϊκού. Είμαστε εδώ πέρα γιατί πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει ένα μουσείο αρχαιολογικό, ένα μουσείο που στεγάζει τις σημαντικές, σημαντικότατες και μάλιστα προϊστορικές, νεολιθικές αρχαιότητες που βρέθηκαν στην περιοχή. Ήρθαμε εδώ να το δούμε και ανταυτού βρήκαμε να είναι κλειστό. Το χώρο σφραγισμένο με κάγκελα και να μην είναι ανοιχτό, λέει, τα Σαββατοκύριακα ούτε τα απογεύματα. Δεν ξέρω πότε είναι ανοιχτό και με ποιον πρέπει να μιλήσει, αλλά ο χώρο κάτω η παραλία είναι γεμάτη από τουρίστε και όλοι αυτοί περάσανε και από εδώ. Κάποιοι από αυτού τα είδαν κλειστά και συνεχίσαν να πάνε για τα ούζα του και του καφέδε του. Είμαστε εδώ με την αρχαιολόγο, η οποία έχει δουλέψει και έχει κάνει ένα καφέ εδώ πέρα και έχει και αυτή το ίδιο ερωτηματικό με εμά. Τη Μαρία την Καρανίκα. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας. Πώς είσαστε? Καλά είμαστε εμείς. Εσείς καλά είσαστε? Καλά εδώ. Καλά και εμείς. Το βλέπω, χαμογελά. Πες μου κάτι. Καταρχήν δεν μιλάμε για μουσείο, μιλάμε για μια μουσιακή αποθήκη. Ναι, για την ακρίβεια λέγεται επισκέψιμη μουσιακή αποθήκη. Μάλιστα. Δεν είναι μουσείο. Εμένα η λέξη αποθήκη με αποθεί. Υποβιβάζει το ρόλο καταρχάς του κτηρίου. Γιατί αρχικά κατασκευάστηκε αυτό το κτίριο, δόθηκε έγκριση για να γίνει μουσείο. Κανονικό και να στεγάσει τις αρχαιότητες της περιοχής της Βόρειας Πιερίας, όχι μόνο του Μακρυγιάλου, από την Νεολιθική μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο, να στεγάσει όλα αυτά και να λειτουργήσει σαν μουσείο. Αλλά στην πορεία άλλαξε κάτι και ονομάστηκε επισκέψη μουσιακή αποθήκη. Και μιλάμε για ποια ηλικία ευρήματα, δηλαδή το αρχαιότερο πότε είναι? Ξεκινάμε από την νεολιθική περίοδο, γύρω στο 5.000 π.Χ. που έχουμε τα νεολιθικά και φτάνουμε μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο. Μιλάμε για μια συνεχή κατοίκηση στη Βόρεια Πιερία και τεράστια σημασία σε ευρήματα και κλασικής και ελληνιστικής και τα ευρήματα της Μεθόνης είναι πολύ σημαντικά, όπου έχουμε τις πιο παλιές επιγραφές στη Μακεδονία και γενικότερα στο Βόρειο Αιγαίο. Όταν λες πιο παλιές επιγραφές στη Μακεδονία, σε τι γλώσσα είναι αυτές γραμμένες? Ελληνικές γραφές. Έτσι να το πούμε αυτό. Τέλη 8ου με αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Τέλη 8ου αιώνα π.Χ. ελληνικές επιγραφές στη Μακεδονία. Καταλαβαίνεις γιατί το επισημαίνω αυτό? Καταλαβαίνεις πολύ καλά γιατί το επισημαίνω αυτό. Πάμε παρακάτω. Πολύ σημαντικό. Και θα θέλαμε να τα βλέπουμε εδώ ζωντανά. Γιατί πού είναι δηλαδή? Αυτά δεν εκτίθενται όλα εδώ. Υπάρχει μια μικρή γκάμα από αρχαία που εκτίθενται στο χώρο, στο πάνω όροφο. Κάτω είναι τα εργαστήρια, να πούμε, όπου δουλεύουν οι υπάλληλοι. Και πάνω είναι ο εκθεσιακός χώρος επισκέψιμος. Εκεί είναι λίγα τα ευρήματα που μπορεί κανείς να δει. Ενώ υπάρχουν τρεις αίθουσες, οι δύο σχεδόν είναι άδειες. Είπαν ότι θα φέρουν κάποιες προθήκες κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Ναι. Και προς το παρόν λίγα μπορεί να δει ο επισκέπτης. Πολύ μικρό. Πόσα κόμμα δηλαδή μπορεί να δει κανείς? Βλέπει μια σειρά από εμπορικούς αμφορείς από όλη τη Μεσόγειο που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Κάποια αγγεία κλασικής εποχής του Σιδήρου. Αυτοί οι δωρικοί αμφορείς από όλη τη Μεσόγειο βρέθηκαν εδώ? Εδώ και στη Μεθόνη, Μακρύγιαλο και Μεθόνη, που ήταν σημαντικά λιμάνια. Που δείχνει και τι σχέση είχαν με όλη τη Μεσόγειο έτσι, αυτά τα λιμάνια εδώ πέρα. Ήταν δυναστικά κέντρα, ήταν εμπορικά κέντρα. Μπράβο. Τα νεολιθικά, τα εδόλια. Τα νεολιθικά, δεν ξέρω, πρέπει να είναι κάποια από αυτά εδώ στις αποθήκες. Άλλα είναι στο Δίον, άλλα στη Θεσσαλονίκη. Και τι είναι αυτά δηλαδή και τα πάνε από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, τα κάνουν βόλτες δηλαδή, τι είναι? Δυστυχώς δεν, αυτό είναι θέμα υπηρεσιακό και δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Δεν ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά θα θέλαμε, δηλαδή εγώ σαν πολίτης, όχι σαν αρχαιολόγος μόνο, θα ήθελα να βλέπω όλη την γκάμα των αρχαιότητων. Όχι όλα, όλα δεν μπορεί ένα μουσείο να τα δείξει, εννοείται.
αλλά όλες τις εποχές. Θα ήθελα και όλες τις περιοχές να δω και τα παλιά Μπέλα, τα νεολιθικά, να δω και τη Ρητίνη, να δω και την Πίδνα, της Πίδνας, να δω και τις Μεθόνης που είπαμε και του Μακρυγιάλ, όλη η περιοχή. Ναι, τώρα γιατί το λες, γιατί τη Ρητίνη καλά την κάνεις και την αναφέρεις, γιατί είναι από τις αρχαιότερες περιπτώσεις που έχουν βρεθεί εδώ πέρα, ναι. Χρήσης πίσας. Έτσι, αρχαία πίσα για το καλαφάτισμα των πλοίων κυρίων κυρίως και λοιπά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και πράγματα. Όλα αυτά άγνωστα στον κόσμο. Δηλαδή, ούτε οι τοπικοί να φανταστείτε δεν ξέρουν τι είναι αυτό το κτίριο. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό το κτίριο. Δεν ξέρω. Ή τι είναι όλα αυτά που έχουμε, πλούτους μας. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έχει 5 χρόνια που λειτουργεί. Ήταν ένα, το γήπεδο εδώ πέρα. Ήταν έτσι. Γήπεδο, παλιότερα έπαιζαν τα παιδιά. Δόθηκε από την κοινότητα ο χώρος, ναι, για να γίνει, ναι. Και μπράβο τους, και για μπράβο, να, γίνει, ναι. Να γίνει αυτό το μουσείο που μπορούν να γίνουν και συναυλίες και εκθέσεις και σεμινάρια, ναι, και συνέδρια. Είναι πάρα πολύ ωραίος και ο αύλιος χώρος για να γίνονται τέτοιες συναυλίες που είπατε και τα λοιπά. Και είναι κλειστό. Πολιτιστικές. Και δυστυχώς Σαββατοκύριακο είναι κλειστό. Λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες, γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι αρχαιοφύλακες, που θα έπρεπε έστω την καλοκαιρινή σεζόν να έχουμε προσλήψεις εποχιακών αρχαιοφυλάκων, για να λειτουργεί ο χώρος. Δηλαδή δεν έχει ανεργία η περιοχή, δεν έχει, έχει ανέργους να βρει άνεργα νέα παιδιά να τα εκπαιδεύσουν, φυσικά, να έρθουν να κάτσουν. Υπάρχουν πιστοποιημένοι αρχαιοφύλακες από τις σχολές που αναγκάζονται και πηγαίνουν και δουλεύουν μακριά στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρη. Και υπάρχουν εδώ αυτοί. Και υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν στην περιοχή αυτή και είναι ανέργοι. Πάρα πολύ. Και με την κατάλληλη εκπαίδευση δηλαδή. Που θα μπορούσε το Υπουργείο μέσα σε όλες τις προκηρύξεις που βγάζει για όλη την Ελλάδα να πει: πάρτε και εδώ 5 άτομα, πάρτε και στη Βίδνα άλλους 2. Δεν μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Είπες άλλη μια μαγική λέξη, μια μαγική εικόνα. Θυμάσαι μαγικές εικόνες στα σταυρόλεξα, στα Πίδνα. Μαγική εικόνα. Πού είναι η Πίδνα? Η Πίδνα είναι παραλιακά, είναι 3 χιλιόμετρα νομίζω από εδώ. Και εκεί δεν λειτουργεί. Δηλαδή δεν έχει, λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες πάλι. Δηλαδή τις εργάσιμες ώρες. Και όχι Σαββατοκύριακα, όχι απογεύματα. Κάποιος που εργάζεται δηλαδή δεν μπορεί να πάει να τα δει, είναι αποκλεισμένος. Ούτε οι τουρίστες μπορούν να πάνε, γιατί συνήθως και οι τουρίστες απογεύματα θέλουν να πάνε, γιατί κάνουν τον μπάνιο τους, έχουν τη σειρά και θέλουν απογεύματα ή Σαββατοκύριακα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και βρισκόμαστε σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ελλάδος. Ακριβώς κάτω από τον Όλυμπο, ναι. Πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στη Λάρισα. Είναι ο πρώτος προορισμός από τη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε εδώ να είναι πόλος έλξης τουριστικός. Να γίνεται χαμός, να το πω απλά, από κόσμο, από σχολεία, από πανεπιστήμια, από τουρίστες. Οι τουρίστες ψάχνουν να βρούνε, τα βρίσκουν κλειστά. Είναι πολύ θλιβερό. Εσύ πόσο καιρό έχεις κάνει ένα καφέ εδώ πέρα? Έχω εργαστεί εγώ με συμβάσεις από το 2008 και έπειτα, όχι μόνο εδώ και σε διάφορες άλλες πόλεις, όπως στην Κοζάνη, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια. Εδώ που είμαστε τώρα, τι είναι αυτό που σε συνεκίνησε? Είναι ο αρχαιολογικός πλούτος ο τεράστιος που έχουμε και η πλούσια γκάμα αρχαιοτήτων από όλες τις εποχές και η ποιότητά τους, που πρέπει να προβληθεί αυτό στον κόσμο. Αυτό, εγώ σαν πολίτης δηλαδή λειτουργώ, όχι
Τώρα βέβαια έχουν τελειώσει οι συμβάσεις σου και κάνεις μια άλλη δουλειά. Ναι. Όμως το μεράκι και ο καημός σου συνεχίζει έτσι. Και παραμένει σε αυτό που έχεις σπουδάσει, έτσι. Ναι, είναι η αγάπη. Το αντικείμενο. Και θα ήθελες να το συνεχίσεις αυτό, θα ήθελες να ήσουν εδώ. Ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά, που δεν έχουν και κανένα συμφέρον, να πω την αλήθεια. Ναι, γιατί αγαπάνε τον πολιτισμό και θέλουν. Ναι, γιατί ο αρχαιολόγος, αν αναδειχθούν και βρεθούν μερικά πράγματα, δεν θα κερδίσει τίποτα παραπάνω, παρά μόνο θα κερδίσουν αυτοί που έχουν εστιατόρια, ταβέρνα, καφενεία και ξενοδοχεία. Αυτοί θα έχουν οικονομικό κέρδος, γιατί θα γεμίσουν τα μαγαζιά, θα ζωντανέψει ο χώρος. Πώς το βλέπει η τοπική κοινότητα αυτό? Είναι λίγο παγωμένοι σε γενικές γραμμές. Δεν έχουν καταλάβει ίσως τη σπουδαιότητα και έχουν δίκιο, γιατί δεν ξέρουν τι έχει μέσα αυτό το κτίριο. Τι έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή βλέπουν αυτό το υπέροχο κτίριο στο χωριό τους, έτσι, και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι έχει μέσα. Το πιο βασικό ποιο είναι, εγώ νομίζω το νούμερο είναι ότι δεν υπάρχει σήμανση. Δεν υπάρχει σήμανση. Σωστά. Δηλαδή, πού είναι η πινακίδα που μου λέει εμένα, που είμαι περαστική, ότι εδώ είναι επισκέψιμη αρχαιολογία. Ούτε από μπροστά. Υπάρχει μόνο μία πολύ μικρή του ΕΣΠΑ. Και δεν υπάρχει σήμανση ούτε στον κόμβο, ούτε στον δρόμο. Ναι. Ούτε από την εθνική οδό το βλέπει κανείς αυτό, ούτε μπαίνοντας μέσα το βλέπει. Ούτε υπάρχει... εδώ, αν γυρίσετε γύρω-γύρω από το κτίριο, δεν υπάρχει πουθενά μια απλή ταμπελίτσα που να λέει. Το έχουμε ζητήσει αυτό από το Υπουργείο. Που να λέει και τον τίτλο του κτίριου και τις ώρες επίσκεψη. Δηλαδή, ότι εγώ μπορώ να μπω 8 με 3, ξέρω. Δηλαδή το Υπουργείο ίδρυσε ένα μουσείο, έφτιαξε ένα μουσείο, δαπανήθηκαν κάποια χρήματα γι' αυτό, αλλά δεν περισσέψαν χρήματα, δεν υπήρχαν χρήματα να μπουν δύο πινακίδες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χρημάτων αλλά ή κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Μας είπαν ότι εδώ και ένα χρόνο έχουμε πάρει απάντηση σαν ομάδα πολιτών που κάναμε έτοιμα στο Υπουργείο, ότι σε εύλογο χρόνο θα γίνει, λέει, θα δοθεί η πινακίδα. Μίλησε μου για αυτή την ομάδα πολιτών που έχετε κάνει, γιατί εμένα με συγκινούν οι προσπάθειες ανθρώπων που συνενώνονται για ένα δημόσιο καλό, για ένα κοινό καλό, για τον πολιτισμό μας. Σίγουρα μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάτι ομαδικά, γιατί ατομικά δεν γίνεται τίποτα. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, λοιπόν, όπως είπα, για τον πολιτισμό, για την τέχνη, για τον πλούτο τον ιστορικό που έχουμε και κάνουμε κινήσεις. Κάναμε έγγραφα στο Υπουργείο, στο Δήμο, έχουμε βγει και στο Dion Channel, σε κάποιες εκπομπές για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ξέρω ότι σας στηρίζει και το Dion TV και με προτροπή του Πλάτωνα, του Τασχουνίδη, ήρθαμε και εμείς εδώ πέρα. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, ο Δήμος βοηθάει, ο Δήμος λέει κάτι, πιέζει το αθηνοκεντρικό κράτος, πιέζει να μπει μια πινακίδα στο δρόμο. Ο Δήμος θα έχει έσοδα από αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω τα εσωτερικά, δηλαδή τα υπηρεσιακά, απλά εγώ βλέπω σαν πολίτης, πάλι θα πω, ότι δεν βλέπω, στην πράξη τη βλέπουμε, ότι ακόμα πινακίδα ένας χρόνος πέρασε και πινακίδες δεν έχουμε. Μάλιστα. Ένας χρόνος πέρασε, αρχαιοφύλακες δεν έχουμε. Ένας χρόνος πέρασε, τα ευρήματα είναι τα ίδια μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σταματήσει και η ρήτρα περί ραντεβού. Δηλαδή ότι μέχρι πρόσφατα έπρεπε να παίρνεις τηλέφωνο και να κλείνεις, ας το πω εντός εισαγωγικών, αρχαιολογικό ραντεβού για να επισκεφτείς το χώρο. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν αλλάξει. Πώς είναι οι γιατροί, ας πούμε, που κλείνεις ραντεβού στο τηλέφωνο, ας πούμε, παίρνεις ένα αυτόματο αριθμό και πας ραντεβού με τον γιατρό σου. Και συγκεκριμένα λέγεται κατόπιν συνεννόηση με την υπηρεσία. Ναι. Λέγεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω με το καινούριο ΦΕΚ αν έχει αλλάξει. Φαίνεται εδώ, Πλάτωνά μου, δεν υπάρχουν ούτε άνεργοι στην περιοχή να προσληφθούν. Φαίνεται ότι δεν θέλει κανείς. Σε όλη την περιοχή δεν υπάρχει κανένας που να θεθεί. Τι να πω, δεν ξέρω. Σίγουρα χρειάζονται αρχαιοφύλακες και νυχτοφύλακες, εφόσον υπάρχουν και έξω αρχαιότητες. Εντάξει. Αυτό είναι σίγουρο, ότι δεν μπορούν οι μέσα να τα κάνουν όλα, γιατί έχουν άλλες αρμοδιότητες. Ας πούμε, οι συντηρητές κάνουν άλλα πράγματα, οι αρχαιολόγοι. Σίγουρα. Χρυσά έχουν βρεθεί, χρυσά αντικείμενα. Ναι, χρυσά, πολλά και κοσμήματα, γιατί η τάφη ήταν ασύλλητη περισσότερη στην πίδα, δηλαδή λέει μη κλεμμένη, όχι κλεμμένη. Και έτσι βρέθηκαν πολλά κοσμήματα, χρυσά, στεφάνια, πολύ σημαντικά. Και πολλά από αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ξέρουμε, αλλά τα περισσότερα δεν εκτίθενται. Έχει και άλλα που είναι στις αποθήκες, φυσικά σε κουτιά κτλ. Που μπορούν να γίνει μια επιλογή και να εκτεθούν ή να γίνονται περιοδικές εκθέσεις και, ας πούμε, μια περίοδο να δείχνουμε τα χρυσά, μία άλλη. Τα νεολιθικά, κάποια άλλη. Προφανώς. Πες μου κάτι, πόσο σημαντική είναι η Πίδνα? Πολύ σημαντική, γιατί ήταν ένα σπουδαίο λιμάνι. Εκεί είναι και η περιοχή που λιθοβολήθηκε η Ολυμπιάδα, έχασε τη ζωή της, ιστορικός τόπος. Έχει και την επισκοπή. Τώρα, επισκέψιμη είναι η επισκοπή βυζαντινή της Πίδνας. Μπορεί κανείς να δει τα ερείπια του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου του Εν Πίδνη. Έχει τρεις φάσεις, 4ος, 7ος και 10ος αιώνας μετά Χριστόν. Καταστράφηκε από τους Γότθους. Μπορεί κανείς να δει στην Αγία Τράπεζα ότι έφτιαξαν πηγάδι, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Η εκκλησία έμοιαζε με την Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ήταν πολύ καλοφτιαγμένη κτλ.
Δηλαδή τα ερείπια, τα κλασικά δεν τα βλέπουμε, βλέπουμε τα βυζαντινά, αλλά παρά. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι λίγο οξύμορο. Γιατί εγώ ξέρω ότι πρώτα αναδεικνύεις το αρχαιότερο και σιγά σιγά πηγαίνεις και στις επόμενες φάσεις, επόμενες περιόδους, να φτάσεις στα βυζαντινά, να φτάσεις θέλουμε οπουδήποτε. Να φτάσουμε, πρέπει να γίνουν ανασκαφές, να γίνουν μεγάλα έργα. Μακάρι τι, κάποτε να ανασκαφεί όλη η περιοχή. Δεν έχουμε άνεργους αρχαιολόγους. Πάρα πολύ. Άνεργους αρχαιοφύλακες. Χιλιάδες. Α, έχουμε. Και αλλά τι βλέπεις, γιατί δεν γίνονται αυτά, γιατί δεν αναδεικνύονται αυτά. Γιατί εσύ είσαι, ας πούμε, εκτός συμβάσεων που έχεις και τα προσόντα. Δεν είμαι μόνη, σίγουρα. Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Που έχεις την εμπειρία της περιοχής, που το ένα, που το άλλο και που θέλεις να δουλέψεις. Δεν βγαίνουν θέσεις στον τομέα μας. Δηλαδή, δεν βγαίνουν θέσεις, δεν προκυρήσονται θέσεις στον τομέα μας, στον αρχαιολογικό. Παρόλο που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Αν ρωτήσετε μια υπηρεσία, σε οποιαδήποτε πόλη θα πούνε, παιδιά, θέλουμε κόσμο να δουλέψει. Δεν μπορούν να βγάλουν 5-10 άτομα. Χρειάζονται να γίνονται, ας πούμε, μέσα σε ένα μουσείο. Υπάρχουν τα αντικείμενα που πρέπει να καταγραφούν, να οργανωθούν, να υπάρξουν συντηρητές, να τα. Από γραμματιακή δουλειά και ψηφιοποίηση μέχρι ψηφιοποίηση. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Και χρειάζονται άτομα, αλλά το Υπουργείο. Και το να κράτος... γίνει και μια σελίδα για όλα αυτά στο διαδίκτυο, οπότε να τα μαθαίνει κανείς από οπουδήποτε, οπότε να ξέρει όταν θα έρθει εδώ πέρα, τι θα δει και πού θα τα δει. Αυτό το online σύστημα, ναι, σίγουρα θα είναι ό,τι καλύτερο. Ούτε αυτό υπάρχει. Και η διαφήμιση είναι πολύ σημαντική, η προβολή, δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι σε αυτό το χώρο υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να πάει σε μέρη. Δυστυχώς, Μαρία μου, ήρθαμε λοιπόν εδώ πέρα για το μουσείο και να δούμε αυτά τα πράγματα, αλλά πέσαμε σε κάγκελα. Ναι, είναι κλειστά. Δεν μπορούσα να φανταστώ, δεν μπορώ να φανταστώ, μόνο με αρρωστημένο μυαλό, ότι κυριακάτικα θα ήταν κλειστό ένα μουσείο, ένα αρχαιολογικό μουσείο κάτω από τον Όλυμπο. Ένα αρχαιολογικό μουσείο στην έδρα των Πιερίδων Μουσών. Έτσι. Ένα αρχαιολογικό μουσείο στο Θερμαϊκό Πάνω. Ένα αρχαιολογικό μουσείο μια ωρίτσα από τη Θεσσαλονίκη. Ένα αρχαιολογικό μουσείο που το πληρώνει ο ελληνικός λαός και δεν εκτίμα κανενός. Κυριακάτικα που όλη η παραλία είναι γεμάτη με τουρίστες, να μην υπάρχει καν πινακίδα από εκεί πέρα, να τους λέει καλό το μπάνιο, καλό το ουζάκι, καλό ο καφές, αλλά δύο στενά πιο πίσω υπάρχει και αυτό πηγαίνεται. Αυτό ούτε στην Ταγκανίκα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να συμβεί. Πολύ θλιβερό. Είναι κάποιες φορές γελάμε, άλλες φορές κλαίμε, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις με αυτό. Αυτή η κατάσταση, ναι. Που έστω καλοκαιρινή σεζόν θα έπρεπε να λειτουργεί, αν όχι χειμώνα. Και να πω και το άλλο, ότι οι υπάλληλοι που δουλεύουν μέσα και σε όλους τους χώρους είναι εκπληκτικοί και κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά δεν μπορούν μόνοι τους οι άνθρωποι. Μα να δεν χρειάζονται δεν και άλλοι. Δεν έχει κανείς ποτέ με τους υπαλλήλους. Αυτό θέλω να το τονίσω, δηλαδή αυτό, ότι είναι πολύ αξιόλογοι και λοιπόν, κάνουν προσπάθεια. Και εκτός από αυτόν τον κλειστό χώρο, εκτός από τον κλειστό χώρο της Πίδνας, υπάρχει και άλλος κλειστός χώρος εδώ, πιο δίπλα. Δυστυχώς και το επισκοπικό συγκρότημα στις Λουλουδιές Κίτρους, και αυτό έχει μόνο έναν υπάλληλο. Χρειάζονται και άλλοι, γιατί είναι μεγάλος χώρος και είναι και αυτό κλειστό Κυριακή και απογεύματα. Φαίνεται, δεν, και έχει, φαίνεται δεν έχει ανεργία επί αιρία, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ναι, και είναι και η τάφη του Κορινού η Μακεδονική. Πολύ σημαντικό μνημείο και αυτό. Άσχετα σε ποιον ανήκει όχι, ο τάφος είναι πάλι, πολύ. Δεν υπάρχει που πάλι, φύλαξη. Δυστυχώς είναι ένας μόνιμος υπάλληλος ο οποίος έχει θέματα και. Είναι δύο τάφοι και χρειάζονται δύο άτομα. Γιατί είναι απέναντι ο ένας από τον άλλο. Προφανώς, μια ταμπέλα, μια πινακίδα να εξηγεί τι γίνεται, τι βλέπει κανείς εδώ, να υποδέχεται τον κόσμο. Περνάνε από την εθνική οι άνθρωποι, τα βλέπουν, δεν ξέρουν. Ναι, οι τουρίστες ψάχνουν στους χάρτες, ρωτάνε, προσπαθούν να βρούνε. Στην Μεθόνη, ας πούμε, υπάρχει μια σήμανση ότι υπάρχει αρχαιολογικός χώρος. Αλλά δεν υπάρχει. Υπήρχε η ανασκαφή, η οποία είναι κλειστή. Εκεί βάλαμε ταμπέλα, αλλά δεν έχουμε αρχαιολογικό χώρο. Λίγο, έτσι, εδώ πέρα έχουμε αρχαιολογικό χώρο, αλλά δεν έχουμε ανοιχτό χώρο. Είναι αντίθετα όλα, ναι. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει. Κάτι να μου διαφεύγει εμένα σε όλη αυτή την ιστορία. Κάτι πρέπει να μου διαφεύγει. Κάποιοι είναι ανώτεροι νόες και φωστήρες που εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό το πράγμα. Αν κατέβω στην παραλία και ρωτήσω τους ανθρώπους εδώ πέρα, που είτε είναι ντόπιοι είτε όχι, για τον αρχαιολογικό χώρο της Πίδνας, θα το ξέρουν, ναι. Την Πίδνα την ξέρουν, αλλά εδώ το κτίριο πολύ δεν ξέρουν τι είναι. Ειδικά τα παιδιά, ας πούμε, οι νέοι λένε τι είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με το σχολείο, πολλοί θεωρούν. Γιατί ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Δεν φταίνε, όχι. Ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Εμείς φταίμε που δεν ξέρουν εμείς, τα παιδιά. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, όλοι. Γιατί τα παιδιά αγαπάνε. Δηλαδή, αν έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, τρελαίνουν. Το αγαπάνε. Εγώ το βλέπω. Ειδικά αν δουν εδώ πέρα τα ειδόλια, πώς συντηρούνται. Όσα πάνε παιδιά εδώ, ξετρελαίνονται. Γιατί υπάρχουν επισκέψεις, γίνονται επισκέψεις σχολείων. Και τους αρέσει πάρα πολύ και τους μένουν όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το καταγγελτικό ρεπορτάζ, ο λόγος σου, ο αγώνας σου και με την ομάδα σου και με το Δίον TV και το Αρχείο Πολιτισμού και όλους που προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτόν τον τόπο και να τον κάνουμε
πιο σοβαρό, ρε παιδάκι μου. Πιο σοβαρό πάνω στον πολιτισμό του να πιάσει τόπο. Θα είμαστε εδώ όμως για να πούμε και άλλα πράγματα, Μαρία. Βέβαια, μου. Ναι, ευχαρίστω. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Μαρία μου. Να είστε καλά.